Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στο τελικό στάδιο περνάει ο διαγωνισμός για τη διαχείριση του δεύτερου μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, αυτό της Θεσσαλονίκης, με τα τρία επενδυτικά σχήματα που είχαν υποβάλει αρχικά προσφορές να παραμένουν και σε αυτή τη φάση. Για περισσότερες πληροφορίες, μαζί μας ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά σήμερα λήγει η προθεσμία για τις βελτιωμένες προσφορές που ζήτησε το ΤΑΙΠΕΒ για το 67% του ΟΛΦ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία επενδυτικά σχήματα τα οποία υποβάλανε αρχικά προσφορές η Dubai Boards, η Άραβες Dubai Boards, η Γαλλογερμανική Συμμαχία της Deutsche Invest, στην οποία συμμετέχει και ο Όμιλος Σαβίδη, Ιβάν Σαβίδη, ο οποίος έχει αναπτύξει έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και η Φιλιππινέζικη ICTS. Δεν αναμένεται να έχουμε κάποια νέα σήμερα, γιατί οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΒ, η οποία θα γίνει το νωρίτερο την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως ίσως να πάρει και λίγο παραπάνω, γιατί ακόμα το Διοικητικό Συμβουλίο του ΤΑΙΠΕΒ είναι λειψό μετά και την υπουργοποίηση του Στέργιου Πιτσιόρλα. Οι επικρατέστεροι υποψήφοι, οι πληροφορίες λένε ότι είναι η Dubai Ports και η Γαλλογερμανική Συμμαχία. Αυτές είναι οι πληροφορίες, θέλουν αυτούς τους δύο να είναι πιο τα φαβορή, ας πούμε, στην κούρσα. Δεν αποκλείεται βέβαια να υπάρξει κάποια έκπληξη, όπως επίσης δεν αποκλείεται να ζητηθεί και επιπλέον προσφορά από το ΤΑΙΠΕΒ, ειδικά αν τουλάχιστον δύο προσφορές είναι πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη στο οικονομικό σκέλος. Αξίζει να πούμε πως πέρα από το τίμημα το οποίο θα πρέπει να δώσουν για τις μετοχές του οργανισμού, οποιοδήποτε ο νέος επενδυτής θα πρέπει να κάνει επενδύσεις τουλάχιστον 180 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια και να αυξήσει βεβαίως και τη διακίνηση των εμπορευματικών κυβωτίων σε βάθος 9 ετίας.